Σε δηλητηρίαση υποκατανάλωση άγρων μανιταριών, φαίνεται ότι οφείλεται ο θάνατος της 41 ετών τουρίστριας από τη Ρωσία, που εξέπνευσε πριν από μία εβδομάδα στο ξενοδοχείο που διέμενε με την οικογένειά της στη Χερσόνησο. Από καταθέσεις που κάνανε τα παιδιά και ιδιαίτερα το μεγαλύτερο παιδί που ήταν 15 χρονών, συνοψίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια τροφική δηλητηρίαση η οποία έλαβε χώρα στην πατρίδα τους, στη Ρωσία, όπου ήταν σε κάποιο κάμπ ένα χρονικό διάστημα και από τις καταθέσεις αναγνωρίζεται. Η τροφική δηλητηρίαση πρέπει να οφείλεται με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε σε μανιτάρια. Είναι ορισμένοι οι τύποι των άγρων μανιταριών που κάνουν τη λεγόμενη καθυστερημένη δηλητηρίαση. Καταστρέφουν ύπαρ και νεφρούς και τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν μετά από 12 ή και 72 ώρες. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός από τα πολύ τοξικά και θανατηφόρα μανιτάρια, τα οποία είναι διαφόρων ειδών. Έχουν από νευρολογικές διαταραχές, καρδιακά προβλήματα, αλλά περισσότερο νεφρική προβλήματα στο νεφρό και στο ύπαρ. Πολλά από αυτά κάνουν μετά υπατική ή νεφρική νέκρωση ή πολυοργανική ανεπάρκεια. Η οικογένεια έφτασε στο Ηράκλειο πριν από 10 μέρες. Κατά τη δεύτερη μέρα της παραμονής της στο ξενοδοχείο της Χερσονήσου, η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών, 14 και 3 ετών, ένιωσε αδιαθεσία. Μέχρι να φτάσει γιατρός στο δωμάτιο ήταν ήδη αργά. Ο σύζυγός της δε παρουσίασε αδυναμία να ολοκληρώσει μια λογική συνομιλία με τους αστυνομικούς. Κάτι που κρίθηκε αρχικά ως σύμπτωμα ψυχιατρικής διαταραχής. Είναι σοβαρά η κατάστασή του αυτή τη στιγμή. Αυτές οι λεγόμενες καθυστερημένες δηλητηριάσεις από μανιτάρια δεν είναι σπάνιες στη Βόρεια Ευρώπη. Μόνο στη Γερμανία πεθαίνουν κάθε χρόνο πάνω από 200 άτομα 2-3 μέρες μετά την κατανάλωσή τους. Από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν μόνα στην Κρήτη τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Η ρωσική πρεσβεία με ρύμνησε ώστε να επιστρέψουν στους παππούδες τους στο Καζάν της Ρωσίας, όπου με τη βοήθεια ειδικού προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ.